είστε όλες και όλοι εδώ πέρα. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας και είμαστε στην τελική ευθεία. Η πόλη μετρά αντίστροφα για τη νίκη. 5 μέρες έμειναν για να κάνουμε το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Στις 8 Οκτωβρίου εκλέγουμε τα άξια στελέχη της νέας διοίκησης του Δήμου και στις 15 Οκτωβρίου μαζί αλλάζουμε την πόλη. Μόσο Θεός. Πολύ. Και με θύμωσε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Το ζήτησα συγγνώμη για κάποιο πράγμα και αυτός έχει μόνο που είπε δεν έχουμε τη συγγνώμη σου γιατί είσαι αναξιόπιστος και αναξιοπρεπής. Ποιος, εγώ, αναξιόπιστος και αναξιοπρεπής. Επειδή του ζήτησα συγγνώμη. Αυτό δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Πώς του έζησε το παιδί σου. Παιδί μου δεν είναι. Ήταν συνεργάτης μου. Συνεργασία είχαμε πάρα πολύ και στις διευθυντές. Ειδικά στην δεύτερη. Και διέγινα στο Σπύρο ορισμένα προσόντα αυτές, ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τον κάνουμε εξαιρετικά καλό δίπλα. Μπορεί να τον κάνουμε εξαιρετικά καλό δίπλα. Αυτό είναι η ιστορία. Γιατί λέγεις ξανά. Εγώ νομίζω ότι δεν λέγω. Είναι κάτι συναρπαστικό και ενδιαφέρον και δημιουργικό. Πιστεύω στην δημιουργική κοινωνία τη πολιτική. Γι' αυτό και ασχολούμαι. Και νομίζω ότι το ζητάει η πόλη. Η πόλη ζητάει μια αλλαγή. Ζητάει να πάει η πόλη πάλι μπροστά. Και θέλω να φτάσω στην αρχή. Βλέποντας την τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι ξεκάθαρο πια ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Το ξέρουν αυτό πολύ καλά οι ανταγωνιστές μας. Γι' αυτό μου έκαναν την τιμή και όλοι οι βασικοί διεκδικητές της Δημαρχίας να κάνουν στις κεντρικές τις βασικές ομιλίες προσωπικές αναφορές σε μένα και στην παράταξή μας. Γιατί προφανώς δεν χτυπάς τον αντίνεμο, χτυπάς μόνο αυτό που φοβάστε και να είστε σίγουροι ότι μας φοβούνται. Είναι κάτοικος του κέντρου, είναι πολύ δραστήρια τα παιδιά. Έτσι, κατάλαβα και δουλεύει το μικρόφωνο. Ο Μάρκο Κυφίδη, λοιπόν, είναι από το κέντρο, είναι πολύ δραστήρια παιδιά, με τρομερές εξωσχολικές δραστηριότητες. Και τώρα, Μάρκο, ο Σπύρος, περιμένει να ακούσει την ερώτησή σου. Κύριε Σπύρο, τι θα κάνω πριντε μας τα παιδιά. Θα κάνω πολλά πράγματα. Επειδή έχω και εγώ μεταξιά μου και ένα μικρό παιδί, είναι τώρα ανάμεσά μας, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η θεσμική μου ιδιότητα έχω σκεφτεί και έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μας πολλά πράγματα, αλλά πράγματα για τα παιδιά. Έχουμε πει ότι πρέπει να γεμίσει παιδικές χαρές στην πόλη. Ξέρω ότι δεν χωράτε τις παιδικές χαρές που υπάρχουν ήδη. Πρέπει να γίνεται σημεία δημιουργικής απασχόλησης, να μπορείτε να πηγαίνετε και να απασχολήσετε δημιουργικά σε κάθε δημοτικό διαμέσμα και σχεδόν σε κάθε γειτονιά, θα έλεγα. Γι' αυτό είναι κάτι που θα το δημιουργήσουμε μια καινούργια δομή για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Και επίσης για όλα τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο, έχουμε βάλει προτεραιότητα το δημόσιο σχολείο. Θέλουμε να αλλάξουμε την μορφή του, την χώρα του, τις αυλές. Οι αυλές να είναι πράσινες, να είναι κήποι, για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν, να απασχολούνται και να αγαπάνε να πηγαίνουν στο σχολείο. Να μην είναι αγκαρία δηλαδή το σχολείο, να είναι χαρά και γέφυρα. Να αισθάνονται τα παιδιά μου τα παιδιά, να μάθουν τα σχέδια και να μάθουν τα σχέδια του δημόσιου στο χώρο και το σέβεται για να μην παραμένει. Τέλεια. 7 και μισή νομίζω το πρώτο ξύπνημα που κάνει η Κρή. Φωνάζει η μαμά μου κυρίως. Εγώ τον παπά μου πάμε μέσα στην ημέρα. Το πρωί δεν είναι η μαμά. Οπότε αυτή η ώρα πρέπει συχνά να εξέτως. Έχω ήδη ξυπνήσει και μια στις τέσσερις στην μισή, μια στην δρόμηση. Άρα το συνηθισμένο. Δεν θα αλλάξει κανένα. Θα ξυπνήσω κανονικά.
τώρα που συνάδει η δεύτερη ερώτηση είναι ένα κρίτο σήμερα το μεσημέρι στο Facebook, στα social media, για τις κακές παρέες του Σπύρου Καϊκά. Έχεις κακές παρέες? Έχω και κακές παρέες, ένας λύσιμος τώρα μας, αλλά και κακές παρέες στην αρχή μας. Ξέρω αν έχετε δει αυτό το βίντεο που προσπάθησε, τώρα θα έχετε και να το δείτε, από εδώ παρακαλώ.